Και δίδεται η εκκίνηση της δεύτερης υποδρομίας με Ελλήνη τακτικά. Χάνει έδαφος για την πρωτοπορία. Θα επιχειρήσει Free Atlas. Θα παίξω από μέσα η Άρη. Έφυγε καλύτερα. Θέλει να οδηγήσει. Αλλά και η Ρόζα Κλέ πιέζει από την εσωτερική. Οπότε θα πάνε παρέα Ρόζα Κλέ Μπάρι. Και στη συνέχεια η Free Atlas βελτιώνεται προσπερνώντας την Waze Boost Bus. Στις δύο τελευταίες θέσεις Έλα Ανούλα μου και η Μεϊλίν. Οδηγεί την υποδρομία το νούμερο 2 Ρόζα Κλέ Μπάρι. Από κοντά το νούμερο 3 Άρη. Επίσω του ακριβώς το νούμερο 5 Free Atlas. Στη συνέχεια η Μεϊλίν πιάνει την Waze Boost Bus και στην τελευταία θέση Έλα Ανούλα μου. Όλα αυτά 600 μέτρα πριν από τον τερματισμό. Σε λίγο θα στρίψουμε στην τελική ευθεία. Οι δύο πρώτες σταθερά. Νούμερο 2 Ρόζα Κλέμπ, νούμερο 3 Άρη και πίσω τους ακριβώς το νούμερο 5 Free Atlas από τις υπόλοιπες Waze Boost Bus από την εσωτερική. Διεκδικεί κάτι καλύτερο. Πάμε λοιπόν στα τελευταία μέτρα με το νούμερο 2 να θέλει να ξεφύγει από το νούμερο 3 και το νούμερο 5 Free Atlas που διεκδικεί κάτι καλύτερο και από μέσα η Waze Boost Bus. Το νούμερο 2 Ρόζα Κλέμπ καθαρίζει την κούρσα. Η Άρη έχει προβλήματα πλέον, απειλείται από την Waze Boost Bus. Μέχρι τέλους το νούμερο 2 Ρόζα Κλέμπ έχει χτίσει μεγάλη διαφορά. Το νούμερο 6 Waze Boost Bus περνά στην δεύτερη θέση. Προσπαθεί να κρατήσει Άρη και κρατά μπροστά από την Free Atlas. 2-6-3-5 το αποτέλεσμα. Εδώ η Ρόζα Κλέμπ με χαρακτηριστική άνεση θα ξεφύγει. Δεν γνωρίζω ποιο έκλεισε πρώτο φαβορί. Δεν είχαμε τη σχετική ενημέρωση, οπότε δεν μπορώ να σας πω. Καλό είναι αυτό να γνωστοποιείτε πάντα με την εκκίνηση. Ο κύριος Χαραλάμπους είναι μαζί μας. Πανέτοιμη σήμερα παρουσιάστηκε με μια πάρα πολύ ωραία νίκη. Επανήλθε ουσιαστικά με νίκη. Πώς την είδατε? Εντάξει, την καβάλισε άψογα ο Δημήτρης. Το πρόβλημά της ήταν λίγο η εκκίνηση, γιατί πάντα έμενε λίγο πίσω, δεν προλάβαινε. Έδειξε ότι η φρέσκια της άρεσε πάρα πολύ, έτρεξε. Αλλά το πάνω νομίζω ήταν η εκκίνηση που της εξασφάλισε ο Δημήτρης. Πετάχτηκε μπροστά και μετά έκανε αυτό που κάνει στις προπονήσεις, γιατί πάντα κάνει τις καλύτερες δοκιμές από τους ομίλους στους οποίους διαγωνίζεται. Ελπίζουμε στο μέλλον να ξεπεράσει αυτές τις φοβίες που έχει λίγο στην εκκίνηση και να προχωρήσει περισσότερο. Νομίζω ότι έχει δυνατότητες αρκετά μεγαλύτερες από αυτές που έχει δείξει μέχρι τώρα. Παρακάτω. Παρακάτω έχουμε τη Χάρια Πάολα σε μια πολύ δύσκολη κούρσα. Κάθε φορά και καλύτερη, κάθε φορά πολύ βελτιωμένη. Είμαστε αισιόδοξοι πολύ. Μετά είναι η Σπάρτη, η οποία και αυτή είναι συνεχώς ανταγωνιστική σε μια πολυπληθής αναμέτρηση. Ευελπιστούμε ότι θα τρέξει πάρα πολύ καλά και πιστεύω ότι ίσως το δυνατό μας χαρτί σήμερα είναι στην 8η υποδρομία με τα δύο άλογα της κυρία Κοζεντίνη. Το Heaven's Door και το Champion Harbour βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση. Νομίζω από συγκυρίες δεν έχουν πετύχει μια νίκη ακόμα και ευελπιστούμε ότι θα τρέξουν πάρα πολύ καλά.